αλλά ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματός της δεν είχε ευχάριστα νέα για εκείνη. Και η Κατερίνα έχει συναντηθεί με τη φίλη της τη Μάγδα για να το συζητήσει. Και μου λέει ότι πρέπει να φύγω από το σπίτι γιατί το θέλει να μείνει η κόρη του. Όχι, ρε, στα καλά καθομενά. Ναι, και τώρα με όλα τα διαβάσματα που έχω θα πρέπει να ψάχνουν και για σπίτι. Δεν μπορεί να σε φιλόξενε η αδερφή σου. Πας καλά, καλύτερα να μείνει στο παγκάκι. Είναι ακόμα χάλια σχέση σα, Γιατί ποτέ δεν ήταν χάλια, ρε Μάγδα. Πάντα πίστευα ότι είμαι αγαπημένη των γονιών μου, με τα περισσότερα προνόμια, λέει. Είναι ακόμα ίδια κατάσταση. Ναι. Τι να πω, αδερφέ, πρέπει να κενάστε έτσι. Είμαστε. Τόσα χρόνια προσπαθώ μόνο εγώ όμω. Να σου πω, γιατί δεν έφτασε να μείνει στο δικό μου σπίτι και να μοιραζόμαστε στο Νίκιο. Αλήθεια. Εκεί ψέματα περνάμε τέλεια μαζί. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε Μάγδα μου. Ναι. Έλα, μαμά. Όχι, όχι, δεν έχω ψάξει ακόμα για σπίτι. Όμως θα μείνω με τη Μάγδα, εντάξει. Όχι, ρε μαμά, αν χρειάζεται θα δουλέψω κιόλας. Δεν πρόκειται να μείνω στην Ειρήνη, θα της γίνω βάρος. Καλά, καλά, εντάξει, κλείσει, γεια. Τι έγινε. Η μάνα μου θέλει να μείνω με την αδερφή μου να γλιτώσουμε τον Νίκη, λέει. Λες τον Νίκη μου πολύ χαμηλό. Σε μένα το λες, εγώ το ξέρω, σε εκείνη πες το. Όχι, και θα περνούσαμε τόσο καλά μαζί. Το ξέρω, δεν είχε καλά αγαπημένες με την αδερφή μου. Πάντα ήθελα να σε κατοικήσω με τη Μάγδα. Είμαστε φίλες από μικρές, συνεννοούμαστε. Με την Ειρήνη θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν θα της δίνω δικαιώματα για να κυλήσουν τα πράγματα ήρεμα. Μακάρι η αδερφή μου να συμπεριφερθεί όπως συμπεριφέρεται πάντα και να μην το δεχτεί, να τη γλιτώσω. Η 27χρονη Ειρήνη, αδελφή της Κατερίνας, πάντα πίστευε ότι η μικρότερη αδερφή της είχε δεχτεί πιο πολύ αγάπη από τους γονείς τους και ότι ήταν η χαϊδεμένη της οικογένειας. Η ίδια αποφεύγει οποιαδήποτε επαφή με την Κατερίνα, αλλά μπροστά στους γονείς της παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Τι φωνάζεις ρε μαμά? Τη διώξαμε το σπίτι? Δεν έχει που να μείνει? Να έρθει να μείνει εδώ? Μπορεί να μην θέλει. Μαμά, περίμενα να σου εξηγήσω. Η Κατερίνα έχει τα διαβάσματά της. Έχει τη σχολή της, οπότε καλύτερα... Καλά. Ναι, εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Τι έγινε, μόνο μου, τι σου πήγε να φορώ και τα πήρες? Ότι η Κατερίνα δεν μπορεί πια να μείνει στο σπίτι που έμενε και να έρθει να μείνει εδώ, μαζί μου. Ότι δηλαδή θα την έχω κάθε μέρα πάνω από το κεφάλι μου να μου σπάει τα νεύρα. Νομίζω υπερβάλλεις λίγο. Η Κατερίνα είναι πολύ καλό και ήσυχο κορίτσι. Τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι. Εντάξει, εσύ, εγώ τη συμπαθώ. Επειδή δεν την ξέρει, Σάκη. Όσες φορές την έχω δει, ήταν απίστευτα ευγενή και πολύ χαμηλώνει τόνο. Έτσι θέλει να δείχνει, λες και είναι η μητέρα Τερέζα. Ρε μωρό μου, όπως μου τα λες, ούτε διχασμένη προσωπικότητα να είναι. Οι γονείς μου από πάντα τις κάναν όλα τα χατήρια. Εκείνη το έπαιζε το καλό παιδί και τους έκανε ό,τι ήθελε. Α, σου κάτι και έτσι να είναι. Έχετε μεγαλώσει τώρα, έχετε γίνει ολόκληρες γυναίκες. Ξεκόλα πια. Δεν τη θέλω καθόλου την Κατερίνα εδώ. Τι φταίω εγώ δηλαδή που τη διώχνω από το διαμέρισμά της? Να δουλέψει, να νοικιάσει σπίτι. Αλλά έτσι ήταν πάντα. Όλα τα περίμενα από τους άλλους. Ας κάνω εγώ τώρα το χατήρι στη μάνα μου και μετά θα πάρει πόδι. Λίγες ημέρες μετά, η Κατερίνα πηγαίνει στο σπίτι της αδερφής της με τα πράγματά της. Πριν προλάβει καλά-καλά να εγκλιματιστεί στο νέο της περιβάλλον, η Ειρήνη αρχίζει να της απαριθμεί τους κανόνες και τους περιορισμούς του σπιτιού. Αυτά δεν θα τα αφήσεις εδώ, έτσι. Αν δεν μπορώ κάτι, είναι καταστασία. Εννοείται, θα τα πάρω στο δωμάτιό μου. Ωραία, έλα να σου δείξω. Λοιπόν, αυτό είναι το δωμάτιό μου. Δεν θα ήθελα να μπαίνεις μέσα χωρίς την αδειά μου και να μου πειράζεις τα πράγματα. Εννοείται, το ξέρω, είναι ιδιωτικός χώρος. Θυμάμαι πως σεβόσουν τον ιδιωτικό μου χώρο παλιότερα. Πάντα μου έκλεβες τα πράγματα. Εντάξει, έχουν όμως περάσει και κάποια χρόνια από τότε. Δεν είμαι κλειπτομανής. Τέλος πάντων. Και εδώ θα είναι το δωμάτιό σου. Σε ευχαριστώ. Θα φέρω τα πράγματα μου σε λίγο, εντάξει. Ναι, θα το εκτιμούσα να το διατηρείς καθαρό και να με βοηθάς και λίγο με τις δουλειές σπιτιού. Πάντα μ' άρεσε η κουζίνα σου, είναι τόσο καθαρή. Και να τη διατηρήσουμε έτσι, δεν θέλω πιάτα για ποτήρια στον αεροχήτη. Καλά, αυτό εννοείται. Πάντα πλέον το χρησιμοποιώ.
Τώρα τα της υγιεινής ελπίζω να μην χρειάζεται να τα πω. Μη δω τρίχες στην τζουζιέρα, βουλώνω το σιφόνι. Πάντα τις μαζεύω. Δεν τις μάζευες παλιότερα. Όσο για πετσέτα χεριών θα ήθελα να έχεις τη δική σου. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Ωραία. Και μην ξεχάσω, όταν τελειώνεις τον ντουζ να σφουγγαρίζεις. Δεν θέλω να εράσεις το πάτωμα. Ρε Ειρήνη, δεν ζω σε σπηλιά. Καλά, εγώ οφείλω να το πω. Καλά-καλά δεν πάτησε το πόδι μου στο σπίτι και με πήρε από τα μούτρα η Ειρήνη. Η αδερφή μου είναι τόσο ψυχαναγκαστική που με αγχώνει μόνο που την κοιτάω. Αλλά εντάξει, θα πάω με τα νερά της για να με αφήσει την ησυχία μου. Η Κατερίνα διαβάζει ήδη για τη σχολή της, έχοντας απλώσει όλα της τα βιβλία στο σαλόνι. Γεγονός που δεν περνάει απαρατήρητο από την Ειρήνη, που λίγο αργότερα επιστρέφει από τη δουλειά. Αχα, βολεύτηκες βλέπω, ε! Ναι, έκατσε εδώ που είναι πιο άνετα. Εσύ πώς πήγε η δουλειά? Άσε, είμαι πτώμα. Άμα θες πήγαινε ξεκουράσου, σου έχω και φαγητό μέσα. Ναι, κάτι κατάλαβα. Βρωμοκοπάιλο το σπίτι. Θα πάω για φαγητό με το σάκι. Καλό, τι θες. Τι διαβάζεις? Έχουμε εξεταστική και έχω λίγο αγχωθεί. Τι αγχώνεσαι, δεν έχει νόημα. Πώς. Αν δεν περάσει το μάθημα αυτό το εξάμεινο, θα πρέπει να ξαναδώσει το επόμενο. Ξέρεις πώς είναι. Την ίδια σχολή τελείωσε. Εννοώ ότι δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι, γιατί ούτως ή άλλως όταν τελειώσεις, σε κάποια καφετέρια θα δουλέψεις. Ελπίζω πως όχι. Καλά, μην κοιτάς εμένα που έχω δουλέψει σε το σκυλί και δουλεύω τώρα σε μια τέτοια εταιρεία. Δεν είναι και εύκολο να κάνεις ό,τι έκανα κι εγώ. Εντάξει, τώρα μη στεναχωριέσαι. Δεν το λέω έτσι, απλά που και που είναι καλό να μας λένε και την αλήθεια κατάμουτρα. Δεν είναι ότι δεν είσαι έξυπνη, απλά δεν έχεις αυτό το τσαμπουκά που θέλει αγορά εργασίας, βρε παιδάκι μου. Εντάξει, έχεις δίκιο, θα προσπαθήσω. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ πάω να ξεκουραστώ και σε καμιά ώρα θα μπω για μπάνιο. Φρόντισε να είναι άδειο, ε. Εντάξει. Τι νομίζει η Κατερίνα, ότι θα της έρθουν όλα εύκολα στη ζωή, επειδή τι καλό μάθαν οι γονείς μας, όλα έτοιμα στο πιάτο. Την ίδια σχολή τελείωσα κι εγώ, αλλά μετέριξα πολύ δουλειά για να πετύχω. Εγώ της τα λέω για να τα ακούει, για το καλό της. Αργότερα το ίδιο βράδυ, και ενώ η Κατερίνα είναι ακόμη απορροφημένη στο διαβασμά της, μπαίνει στο σπίτι του αγόρι της Ειρήνης, ο Σάκης. Το ζευγάρι έχει κανονίσει να περάσει ένα χαλαρό βράδυ βλέποντας ταινία. Ακόμη διαβάζεις εσύ? Γεια σου Κατερινάκη, τι γίνεται? Γεια σου Σάκη, καλά εδώ διαβάζεις εσύ? Καλά, καλά κι εγώ. Για τη σχολή? Ναι, έχουμε εξεταστική τώρα. Τι μαθήματα διαβάζεις? Τα ίδια μαθήματα με μένα στη διοίκηση επιχειρήσεων. Βαρετά. Τι ταινία θα δούμε? Δεν ξέρω, Ειρήνα. Να δω τι παίζει. Ναι. Εσύ εδώ στο σαλόνι θα κάτσεις? Εντάξει, ας την αδερφή σου να διαβάσει, πάμε στο δωμάτιό σου. Δεν κατάλαβα. Ποτέ. Αφού πάντα στο σαλόνι βλέπουμε ταινία, γιατί τώρα να καταπιεστούμε. Ποια καταπίεση, Ειρήνη, ας την να διαβάσει και πάμε μέσα εμείς. Σιγά μην φύγω από το σαλόνι μου, γιατί διαβάζουμε την Κατερίνα. Και στη τελική χάρη της κάνω που μένει και εδώ, έχει και δωμάτιο. Τώρα τρόπος να αυτός μιλάς. Γιατί ψέματα λέω. Άστο Σάκη, έχει δίκιο η Ειρήνη, θα πάω να διαβάσω μέσα. Πώς μιλάς έτσι, κοπέλας? Ξέρω πολύ καλά πώς μιλάω. Εντάξει, δεν ενόχλησε κανένα, απλά διάβαζα. Και στο είπα, να μην σε παρασύρει που φαίνεται έτσι ήσυχη. Λες και είναι το ταπεινό χαμομηλάκι που διαβάζει. Πω πω και φαίνομαι μετά εγώ η κακιά. Τέλος πάντων, να μην ξεχάσω. Αυτά δεν είναι τα κλειδιά σου. Αυτό ανοίγει την κάτω είσοδο και αυτό την πόρτα εδώ. Έρχεσαι και αράζεις όποτε θες μετά τη δουλειά. Εντάξει, δεν μπαίνω από το κουστάρο μέσα. Είναι η Κατερίνα εδώ πέρα τώρα, διαβάζει. Σιγά ρε Σάκη, θα θες να έρθει σπίτι μου και θα σκεφτείς την Κατερίνα. Σπίτι μου είναι. Καλά, καλά. Έτοιμη για ταινία? Ναι. Τόσο πολύ έχω δουλέψει στη ζωή μου για να μείνω μόνη μου. Και θα έρθει η Κατερίνα να μου το χαλάσει. Ειδικά τώρα που προχωράει η σχέση μας με το Σάκη, δεν τη θέλω μες στα πόδια μου. Πολύ σύντομα φτάνουν τα γενέθλια της Κατερίνας. Και η φίλη της η Μάγδα θα τη συναντήσει με χαρά στο γνωστό καφέ. Ωστόσο η Κατερίνα είναι τόσο πιεσμένη από τη συμπεριφορά της αδερφής της που δεν έχει καμία διάθεση να τα γιορτάσει. Χρόνια πολλά, Κατερίνα μου, σε χαιρόμαστε. Σε ευχαριστώ. Τι τρέχει? Τι να τρέχει, ρε Σιμάδο, τα ίδια. Όταν αναπνεύσω, δεν μπορώ στο σπίτι. Ρε Σίγη, δεν τη λε κάτι? Τι να τη πω, αφού την ξέρει, αδερφή μου, δεν παίρνει από κουβέντε. Τέλο πάντων, σε αυτά, δεν θέλω να σε έτσι σήμερα. Τι θα κάνω το βράδυ? Για ποιο πράγμα? Τι για ποιο πράγμα, ρε Κατερίνα μου, για τα γενέθλιά σου? Τι να σου πω, δεν έχω πολύ όρεξη να κάνω κάτι, να σου πω την αλήθεια. Το ξεχνά αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε να σε γιορτάσουμε. Πώς, αν βγούμε όλοι μαζί σαν παρέα, θα πρέπει να πω και στην Ειρήνη και δεν θέλω καθόλου αλήθεια. Γιατί πού είναι γραμμένο αυτό? Δεν θα είναι στο να μην τη πω να βγούμε, αδερφή μου είναι. Η Μάγδα δεν ξέρει καθόλου καλά την αδερφή μου. Αν η Ειρήνη βρεθεί σε μια παρέα, θέλει πάντα να είναι το κέντρο της προσοχής. Δεν την νοιάζει κανείς και τίποτα, παρά μόνο ο εαυτός της. Λίγο αργότερα, η Ειρήνη έχει μόλις επιστρέψει από τη δουλειά και ανακαλύπτει ότι η αδερφή της δεν έχει μαγειρέψει τίποτα. Γεγονός που την εκνευρίζει. Εκείνη τη στιγμή μπαίνει σπίτι και η Κατερίνα που είχε πάει για ψώνια.
Καλά, ρε Κατερίνα. Δεν μπορούσα να φτιάξει ένα φαγητό. Με βλέπεις είμαι όλη μέρα στη δουλειά. Πού να προλάβω δηλαδή. Είχα πάει για ψώνια. Αυτές είναι προτεραιότητες. Χρόνο για ψώνια έχεις, ενώ για να φτιάξει ένα φαγητό τίποτα. Ειρήνη μου, είναι τα γενέθλιά μου και θέλω να κάνω δώρο στον εαυτό μου. Συγγνώμη, βρε Κατερίνα μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρεις με τη δουλειά και όλα αυτά το έχω ξέχασει για χρόνια πολλά πάντως. Σε ευχαριστώ. Και για δείξε μου τι ψώνησες. Σ' αρέσει. Πολύ ωραίο. Το είδα στη βιτρίνα και δεν μπορούσα να τη σταθώ. Εκεί το πήρε. Ήθελα να βάλω και κάτι ξεχωριστό στο γενέθλιά μου. Θα σου πηγαίνει πολύ. Σε ευχαριστώ. Θα μου πηγαίνει και εμένα, έτσι θα το δοκιμάσω, ε. Για πες τι θα κάνετε το βράδυ. Λέμε να πάμε στο στέκι με δύο τρεις φίλες σας να πεις στο στέκι να έρθετε. Ναι, άμε. Ωραία. Λοιπόν, πάω να ψωνίσω κι εγώ κάτι. Το ίδιο βράδυ η Μάγδα και οι υπόλοιποι φίλοι της Κατερίνας έχουν μαζευτεί στο στέκι τους για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της. Η Κατερίνα μπαίνει στο μαγαζί φορώντας το καινούριο της φόρεμα και είναι απλά εκθαμβωτική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ όλες, παιδιά. Και αυτό είναι από μένα. Τι είναι? Για το Παρίσι με τρένο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάγδα μου. Τίποτα άλλο, αυτή είναι δώρο και για μένα. Θα περάσουμε σούπερ. Καλά, εντάξει, αυτό εννοείται, ανυπομονώ. Είναι θα έρθει. Ναι, τώρα θα έρθει σε λίγο με το σάκι μου, είπα. Θα σε ευχαριστώ πολύ, ρε παιδιά. Με συγκινείτε πάρα πολύ. Ήρθα. Με το που είδα την αδερφή μου να μπαίνει μέσα, έπαθα σοκ. Το περίμενα, κάτι θα έκανε για να μου το χαλάσει πάλι, αλλά όχι και αυτό. Ούτε στο σχολείο να ήμασταν. Χρόνια πολλά, αδερφούλα. Σε ευχαριστώ. Να, και αυτό από μένα και το σάκι. Ευχαριστώ, ρε παιδιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Σέκη μου. Ελάτε, καθίστε. Παιδιά, καθίστε εδώ πέρα. Μάβε. Ναι. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Ρε Σιρήνη, τι είναι αυτά? Τι εννοείς το φόρεμα? Ναι, τι άλλο. Πλάκα δεν έχει? Ναι, πάρα πολύ αστείο, μπράβο. Σιγά, ρε Κατερίνα, λες και εσύ η Λόπες και δεν σε φοράει καμιά το ρούχο που φοράς κι εσύ. Εγώ για πλάκα το έκανα. Εντάξει. Μα σε ποιον τα πουλάει τώρα αυτά η Ειρήνη? Είναι δυνατόν να πήγε να πήρε το ίδιο φόρεμα που αγόρισα εγώ για τη γενέθλιά μου? Το ξέρω, το έκανα για να μου σπάσει τα νεύρα, αλλά θα την αγνοήσω και θα περάσω καλά με τους φίλους μου. Ευχή έκανες. Αμέ. Να μαντέψω, να περάσεις σχολή με άριστα και να δουλέψεις μετά σε καφετέρια. Οι ευχές είναι προσωπικές. Πάντα έτσι μυστικοπαθήσατε, αδερφή μου. Ποτέ δεν μας είπες σε ποια σχολή θέλει να περάσει και τελικά που πέρασε, εκεί που ήμουν κι εγώ. Απλά ήθελα να περάσει κι εγώ διοίκηση επιχειρήσεων, δηλαδή. Και μια χαρά τα κατάφερες. Μετάνασε το, πώς βρίσκεις δουλειά. Θα τα καταφέρει το κορίτσι μου, δεν φοβάμαι. Καλά, μην το λες. Δεν χρειάζεται να είσαι μόνο καλός μαθητής για να πετύχεις. Χρειάζεται κοινωνικές δεξιότητες, εξυπνάδα. Μην κοιτάς εγώ που τα κατάφερα. Αλλά δεν ήταν και εύκολο. Έτσι θα καταφέρει η Κατερίνα. Sorry που διακόπτω, Κατερίνα. Μπορεί να περάσει και ένας φίλος μου που είναι εδώ κοντά γιατί είναι νύχτα για να με γυρίσει κιόλα σπίτι. Ναι, εννοείται, φυσικά πες του. Μπορεί να είναι και ωραίος και να μας βγει με αίσθημα το Κατερινάκι. Αλλά τι λέω, ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με τους άντρες. Παλιά ούτε στα μάτια να σε κοιτάξει. Αμάν πια, ρε Ειρήνη, τι είναι αυτά που λες πια. Τώρα εσύ τι αρπάζεις, την αδερφή μου μιλάω. Το τι λες είναι το θέμα. Πολύ μηγιάκητος δεν έχεις γίνει τώρα τα λεφτά, ρε Σάκη. Είσαι αγενής, το καταλαβαίνεις. Και στη τελική, αν θέλει να μου πει κάτι η Κατερίνα, ας μου το πει ίδια. Σιγά που θα σου το πει η Κατερίνα, είναι γενική. Τώρα πού πας? Πριν σου πω, Κατερίνα, και πάλι. Ευχαριστώ. Εγώ φεύγω, σκάνω την κουστάρι. Έρχομαι κι εγώ. Χρόνια πολλά. Καληνύχτα. Μπράβο στο Σάκη, πολύ τον συμπάθησα. Είδα συμπεριφορά τώρα αυτή της Ειρήνης. Και η καημένη Κατερίνα να κάθεται να ακούει και να μην λέει τίποτα. Τι να πω, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα η κοπέλα. Όταν φεύγει η Ειρήνη, η βραδιά εκτυλίσσεται πολύ πιο ευχάριστα για όλους. Και κυρίως για την Κατερίνα, η οποία έχει χαλαρώσει και δείχνει να περνάει πραγματικά όμορφα με τους φίλους της. Γεια σας, παιδιά! Να σου γνωρίσω τη φίλη μου την Κατερίνα, την εορτάζουσα. Χρόνια πολλά, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ που με δέχτηκες την παρέα σου. Εγώ σε ευχαριστώ. Κάτσε, Θανάση. Γένεια όμως εκ μέρους μου. Δεν έχω φέρει το ένα δώρο και είναι τα γενέθλιά σου. Τι πίνεις, να κεράσω? Όχι, όχι, σήμερα κεράω. Όπως το πεις και εσύ, είναι τα γενέθλιά μου σήμερα. Εντάξει, αλλά χρωστάω κέρασμα. Για πες, δείξε επιχειρήσεις, μαθαίνω, ε. Ναι, είμαι στο τελευταίο έτος, άγχος, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Εξεταστική τώρα, ε. Ναι, και στα ίδια. Και εγώ τα ίδια. Εσύ πού είσαι? Χημικό, στο πανεπιστήμιο. Αυτό ο Θανάσης πολύ συμπαθητικό και όμορφο παιδί. Βέβαια, αυτό που με κέρδισε νομίζω είναι ο χαρακτήρας του. Μου πέρασαν και τα νεύρα που είχαμε την Ειρήνη. Δεν ξέρω. Φταίει το βλέμμα του, η φωνή του. Πάντως με κέρδισε. Το επόμενο πρωί, η Κατερίνα πηγαίνει στην κουζίνα για να ετοιμάσει πρωινό.
Η αδερφή της δεν χάνει ευκαιρία να τη ρωτήσει πώς πέρασαν το προηγούμενο βράδυ, αφότου εκείνη και ο Σάκης έφυγαν. Ναι. Ποιος είναι? Α, έλα, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Το θυμάμαι το χρωστάς κέρασμα, ναι. Όποτε θέλεις. Εντάξει, αφήνω τώρα. Φιλάκια, πρόσχε. Ποιος ήταν? Τίποτα, ένας φίλος από χθες. Ε, όχι και τίποτα, εσύ άλλαξες. Έλα όμως το πρόσωπό σου. Απλά προσπαθώ να βγει εκεί με τους φίλους του φίλου μου. Έλα, πες. Τι παίζει? Τίποτα δεν παίζει, αφού έχω ξεστική στο χοπί. Το μυαλό μου είναι μόνο εκεί. Δηλαδή, δεν σου ζήτησε να βγείτε? Μου ζήτησε, αλλά ένα καφέ και όποτε τύχει. Τα μας, έτσι ξεκινάνε όλα. Καλά, εντάξει, εσύ πίστευα ότι θες, εγώ πάω μέχρι τη Μάγδα, εντάξει. Δεν θα πω τίποτα στην αδερφή μου, το Θανάση. Πάλι θα αρχίσει τα αρνητικά σχόλια και θα μου το βγάλει ξινό. Δεν θα της πω τίποτα για να έρχεται το κεφάλι μου ήσυχο. Την ίδια ημέρα, η Κατερίνα βρίσκεται στο σπίτι της φίλης της και συζητούν με λεπτομέρειες πόσο όμορφα πέρασαν το βράδυ των γενεθλίων της. Φυσικά από την κουβέντα τους δεν λείπει και η αναφορά στο γοητευτικό Θανάση. Ποιος με πήρε σήμερα τηλέφωνο? Εγώ ψιάζομαι, αλλά για πες. Ο Θανάσης. Και μου ζήτησε να πάμε και για καφέ. Άγρασε πολύ, τόσο συμπάθητο το παιδί. Όντως είναι πολύ συμπαθητικός. Και? Και σημνός. Δεν αυτό βρε Κατένα, αν του πες, θα βρεθεί τα πάντα για καφέ. Ναι, του είπα ναι βασικά, γιατί απλά ένας καφές είναι, δεν έχω να χάσω και τίποτα. Καλά, έτσι που το λες, ακούγεται σαν αγκαρία όμως. Εσείς δεν βάλετε γλώσσα χθες μέσα. Όντως, καλά τα λέγαμε χθες. Σφίγγα είσαι, βρε παιδί μου. Πες, δεν σου άρεσε το και λίγο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Με το τσιγκέλι θα τα βγάζω. Εντάξει, ναι, μ' αρέσει. Άντε, βρε παιδί μου, πολύ χαίρομαι. Μπορείς να μου κάνεις όμως μια χάρη? Ό,τι θέλεις. Μπορείς να μου κάνεις πλάτες να μην μάθει τίποτα η Ειρήνη? Ναι, αλλά γιατί ασχολείσαι τώρα με την Ειρήνη? Γιατί θα μου το χαλάσει πάλι, δεν ξέρεις την αδερφή μου. Πολύ χαίρομαι για την Κατερίνα. Ταιριάζει πολύ με αυτό το παιδί. Φαίνεται καλός και μετρημένος. Μακάρι να τα πάνε καλά. Και αν σκάσει από τη ζηλιά της Ειρήνη, ακόμα καλύτερα. Η Κατερίνα και ο Θανάσης τις επόμενες ημέρες βγαίνουν για καφέ. Η μεταξύ τους χημεία είναι εμφανής, καθώς δεν σταματάνε να μιλάνε και να χαμογελάνε ο ένας τον άλλον. Ο Θανάσης τη φλερτάρει εμφανώς, αλλά με πολύ όμορφο και γλυκό τρόπο. Και ήθελες πάντα να ασχοληθείς με τη διοίκηση επιχειρήσεων? Ναι, αυτό το οργανωτικό και διοικητικό κομμάτι συνδυασμό με τις δημόσιες σχέσεις μου αρέσει πάρα πολύ. Σου ταιριάζει. Εσύ πάντα με το χημικό ήθελες να ασχοληθείς? Ναι, πάντα μου αρέσει η χημεία. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος τόσες διαφορετικές αλληλεπιδράσεις. Πρέπει να είναι ωραίο να σπουδάσεις κάποιος αρέσει, Ναι, λατρεύω τη χημεία. Ξέρεις, υπάρχει παντού. Στη φύση, στα ζώα, στους ανθρώπους. Ναι, και όταν δεν υπάρχει ανθρώπους, τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Κάτι που στην περίπτωσή μας δεν ισχύει. Ναι, βασικά αναφερόμουν στην αδερφή μου. Δεν έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι το ιδανικό σου. Ακριβώς. Δεν έχουμε καμία απολύτως χημεία μεταξύ μας. Το αντίθετο δηλαδή από εμάς τους δύο. Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Ξέρεις, Κατερίνα, θα μου έκανε εντύπωση αν το έχεις καταλάβει. Αλλά μου αρέσει πολύ. Βέβαια, είναι νωρίς, το ξέρω, να μιλάω για τέτοια, αλλά αν θες, σταματάω. Όχι, όχι, συνέχισε. Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Και εμένα μου αρέσει. Πάλι καλά. Ευτυχώς δεν έγινε ρεζίλη. Η Κατερίνα είναι ένα υπέροχο παιδί και είπαμε ότι θα ξαναβγούμε. Οι μέρες κυλούν και η Κατερίνα βγαίνει όλο και πιο συχνά με το Θανάση. Το ένα ραντεβού οδηγεί στο άλλο και έτσι ξεκινά μια όμορφη σχέση. Γεγονός που αναζωογονεί την Κατερίνα, αλλά εκνευρίζει όλο και περισσότερο την αδερφή της. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με την Κατερίνα. Πάντως έχει αλλάξει. Βάφεται, βγαίνει μέχρι αργά έξω, μιλάει με τις ώρες στο τηλέφωνο. Σίγουρα έχει γνωρίσει κάποιον. Όχι ότι με αφορά, αλλά σπίτι μου είναι. Πρέπει να ξέρω. Γιατί δεν μου είσαι ποτέ να ανέβω πάνω? Αφού σου έχω πει, μένω με την αδερφή μου και τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά μεταξύ μας. Μήπως υπερβάλλεις λίγο, ενήλικες άνθρωποι είμαστε. Δυστυχώς δεν υπερβάλλω καθόλου. Αν μας δει πάνω, θα μας δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Απλά δεν μπορώ να το καταλάβω, εσύ. Είσαι μια τόσο υπέροχη κοπέλα. Πώς γίνεται η αδερφή σου να είναι τέτοιο τέρας? Μαζί μεγαλώσατε. Κι όμως, με ζηλεύει από πάντα. Πάντως, εγώ στη θέση σου θα έκανα μια προσπάθεια να τα ξαναβρω μαζί της. Τι νομίζει, ρε Θανάση, δεν έχω προσπαθήσει τόσα χρόνια. Μα σου είναι αυτό, λέω μόνο. Και ότι επιτέλους θα ήθελα να ανέβω πάνω. Εντάξει. Λοιπόν, πάω εγώ, θα τα πούμε αύριο, εντάξει. Εντάξει. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Περνάμε υπέροχα με την Κατερίνα. Αν και είμαστε μόνοι να μείνουμε μαζί, έχουμε μια υπέροχη σχέση.
Το μόνο μου θέμα είναι ότι ακόμα δεν με έχει αφήσει να ανέβω πάνω στο σπίτι της. Τι να πω. Όλο δικαιολογίες βρίσκει για την αδερφή της. Περίεργο μου φαίνεται. Η Κατερίνα μπαίνει σπίτι έχοντας μόλις αποχαιρετήσει το Θανάση. Την όμορφη διάθεσή της έρχεται να χαλάσει η Ειρήνη, που προσποιείται ότι βλέπει τηλεόραση, αλλά στην πραγματικότητα είναι έτοιμη για ανάκριση. Τι γίνεται? Καλά, πού ήσουν? Πόλτα με τη Μάγδα. Είχαμε πάει να τα πούμε. Αλλιώς τη θυμάμαι εγώ τη Μάγδα, πιο θηλυκή. Σε είδα κάτω με το παιδί να φυγέστηκε και περιμένω να μου πεις τι παίζει. Τίποτα δεν παίζει. Απλά βγαίνω ένα παιδί, αυτό είναι όλο. Μα αυτό είναι τέλειο. Φαίνεται πως έχει κάνει πολύ καλό. Λάμπει το πρόσωπό σου. Ακόμα είναι αρχή. Χαίρομαι πάρα πολύ πάντως που είσαι σε μια σχέση. Θα σου κάνει και ήδη σου κάνει πολύ καλό. Αυτή τη φορά φαίνεται η Ειρήνη να ενδιαφέρεται στα αλήθεια. Δεν ξέρω, εντύπωση μου κάνει. Συνήθως αντιδράει με ζήλια. Άντε, άντε, θα μου πεις τι κάνει, ποιος είναι, λεπτομέρειες. Το λένε Θανάση. Είχε έρθει στο πάρτι αφού του φύγατε με το Σάκη και σπουδάζει στο χημικό. Και πότε θα γνώρισε εγώ αυτό το Θανάση? Εντάξει, νομίζω είναι λίγο νωρίς, αλλά θα το κανονίσουμε. Τέλεια, ανυπομονώ. Ωραία είναι τώρα να μας φορτώνεται και το αίσθημα. Αν και δεν βλέπω να κρατάει και πολύ αυτή η σχέση. Δεν την αντέχει και κανείς εύκολα την Κατερίνα. Είμαι περίεργη να δω πώς είναι αυτός ο Θανάσης. Πάντως, νορμάλ δεν θα είναι. Το επόμενο Σάββατο, η Κατερίνα έχει βγει με την παρέα της και περνάνε ένα όμορφο απόγευμα. Μέχρι τη στιγμή που βλέπουν την Ειρήνη να μπαίνει στο μαγαζί. Τι ευχαριστή έκπληξη, παιδιά, τι κάνετε? Καλά, εσύ πώς και από εδώ? Ήμουνα στα μαγαζιά και είπα να κάτσω να ξεκουραστώ να πιω και ένα καφέ. Θυμάμαι το μαγαζί από τότε στα γενέθλιά σου. Και λέω, εδώ θα κάτσω. Ναι. Μάγδα, καλά? Καλά, μια χαρά. Εσύ πρέπει να είσαι ο Θανάσης. Είμαι η Ειρήνη, αδερφή της Κατερίνας. Χάρηκα. Έχω ακούσει τόσα πολλά για σένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω. Ελπίζω μόνο καλά πράγματα. Τα καλύτερα, μου λέει η Κατερίνα. Και έλεγα πότε θα βρεθούμε να τα πούμε και από κοντά και να πω έτυχε σήμερα. Τι τύχη. Κι εγώ έλεγα στην Κατερίνα ότι θέλω να σε γνωρίσω, αλλά πάντα κάτι συνέβαινε. Βρε Κατερίνα μου, μια χαρά παιδί ο Θανάσης. Τι μας τον έκρυβες τόσο καιρό? Δεν σου τον έκρυβα, απλά δεν έτυχε. Και της λέω πάντα να μου τα λέει όλα για να παίρνει την έγκριση της μεγαλύτερης αδερφής. Όχι ότι δείχνω μεγαλύτερη, αλλά έλα που είμαι. Πάντως δεν φαίνεται ποια είναι μεγαλύτερη. Αν μοιάζαμε θα μας έλεγες και δίδυμες. Ναι, είστε σαν συνομήλικες. Εγκρίνω, μια χαρά τα λέει ο Θανάσης μας. Ξέρω πολύ καλά το παιχνίδι που παίζει η Ειρήνη. Στην αρχή πάντα το παίζει τόσο καλή και ευγενική μέχρι να πάρει αυτό που θέλει. Αλλά εγώ δεν θα διακινδυνεύσω τη σχέση μου με το Θανάση. Θα την κάνω πέρα όσο μπορώ. Μετά την τυχαία συνάντησή τους στο καφέ, οι δύο αδερφές επιστρέφουν σπίτι μαζί. Η Ειρήνη βέβαια δεν έχει σκοπό να αφήσει ασχολίαστη τη γνωριμία με το νέο φλερ της Κατερίνας. Καλώς ο Θανάσης, Ναι, καλώς είναι. Λοιπόν, εγώ πάω να διαβάσω το ματιό, εντάξει? Κάτσε καλά να πούμε και καμιά κουβέντα, πας σε λίγο. Φαίνεται να του αρέσει πολύ. Το ελπίζω. Τι το ελπίζει, ρε Κατερίνα, εννοείται πως του αρέσεις. Και εγώ αυτό θέλω να πιστεύω. Δηλαδή και πολύ του πέφτεις, γιατί δεν τον λες και μοντέλο. Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ. Εντάξει, εννοώ ότι είναι ένας απλός τύπος χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Ειρήνη μου, γούστα είναι αυτά. Έχει αδιάφορη εμφάνιση. Άμα τον κοιτάξει στον δρόμο, δεν θα γυρίζει να τον ξαναδείς. Εγώ σου πω ότι μ' αρέσει. Επειδή τον έχεις εξειδανικεύσει στο μυαλό σου. Να δεις που ή κάποια στιγμή θα τον βαρεθείς και θα τον χωρίσεις. Ναι, δεν πρόκειται. Που ή θα ξεκινήσει να σε ζηλεύει και να σε καταπιέζει γιατί θα αισθάνεται ανεπαρκής. Οπότε δεν υπάρχει και νόημα. Κόφτε επιτέλους, Ειρήνη. Δεν μπορείς να καταλάβεις αυτά που κάνεις, με ενοχλούν. Τώρα τι έπαθες? Τι έπαθα? Πάντα το ίδιο κάνεις εξάλλου. Με χειραγωγείς, με εκρίνεις, με υποτιμάς, κόφτω. Εγώ απλά τη γνώμη μου για το Θανάση σου λέω επειδή σε νοιάζω. Με νοιάζεσαι, ας γελάσω, αλλά να ξέρεις ότι αυτά κομμένα δεν πρέπει να είναι πια σε μένα. Κορίτσι μου, έχεις πρόβλημα. Ναι, βγάλαμε και τρελή τώρα, μπράβο, Ειρήνη. Τα έχει παίξει τελείως η αδερφή μου. Δεν ξέρω πώς την έχει δει. Συνέχεια με κατηγορεί χωρίς λόγο. Έχει γίνει παρανοϊκή. Εγώ μόνο τη γνώμη μου λέω. Και αυτός ο Θανάσης πολύ αναξιόπιστος μου φαίνεται. Λίγες μέρες μετά τη σύγκρουση των δύο αδερφών, ο Θανάσης πηγαίνει από το σπίτι να πάρει την Κατερίνα για έξοδο. Στην πόρτα τον υποδέχεται η Ειρήνη. Καλώς τον! Γεια σου, Ειρήνη, η Κατερίνα. Κάνει μπάνιο και έρχεται, έλα μέσα. Δεν χρειάζεται, θα την περιμένω. Να σου προσφέρω κάτι, έλα, κάτσε. Μα δεν θα έχει νόημα, σε λίγο θα φύγουμε. Καλά, δεν την ξέρεις την Κατερίνα. Κάνει 10 ώρες να ετοιμαστεί. Μας βλέπω να περνάμε μαζί το βράδυ. Λες, να κάνει 2 ώρες το μπάνιο και να την περιμένουμε. Μη φοβάσαι όμως, είσαι σε καλά χέρια. Συγγνώμη. Το βράδυ χαλαρώνω και δεν ξέρω τα χέρια μου που πάνε. Δεν πειράζει, όλα καλά. Γυμνάζεσαι, βλέπω, Ναι, έχω ξεκινήσει γυμναστήριο. Φαίνεται. Τυχερή η Κατερινούλα μας που παίρνει ένα τέτοιο αγόρι. Και πού με το καλό θα το πας στο κορίτσι μας? Για κανένα ποτό, λέμε. Όχι, φαΐ. Όχι, προσπαθώ να το αποφύγω βραδιάτικα. Γιατί καλέ, δεν έχεις ανάγκη. Άλλωστε, έχεις αδυνατήσει και από τελευταία φορά που σε είδα. Λες,
Λέω. Και τώρα που γνωριστήκαμε, λέω να βγαίνουμε και πιο συχνά. Εννοείται, θα το κανονίσουμε. Θανάση. Καλώς. Τι κάνεις εδώ, δεν σου πω να περιμένεις από κάτω. Βαρέθηκα, ρε μωρό μου, τόση ώρα να περιμένω κάτω. Αμάρα, κατενάσαι το παιδί. Καλά, πάμε. Φύγαμε. Καληνύχτα, Ειρήνη. Να περάσετε τέλεια. Το παρατραβάει η Ειρήνη. Και ο Θανάσης τι θέλει και ανέβει και πάνω. Καλά, εντάξει, ξέρω. Η αδερφή μου το έκανε για να με εκνευρίσει και να μου πει στο μάτι. Ότι τι, και καλά, εγώ θα ζηλέψω. Απλά τη λυπάμαι που μπήκε στον κόπο να το κάνει όλο αυτό. Μα καλά, γιατί ανέβηκε πάνω. Βαρέθηκα, ρε μωρό μου, να σε περιμένω τόση ώρα από κάτω. Δηλαδή δεν μπορούσε να περιμένει από κάτω που είχαμε συμφωνήσει. Μου φαίνεται αδιανόητο, ρε μωρό μου, από τη στιγμή που ξέρω την αδερφή σου να μην μπορώ να ανέβω πάνω. Λογικό δεν είναι. Δεν υπάρχει λογική στην περίπτωση της Ειρήνης. Μια χαρά μου φέρθηκε πάντως σε μένα η κοπέλα. Ευγενέστατη ήταν. Τι πρόβλημα έχεις μαζί της, πραγματικά. Τι λέγατε τόση ώρα. Τίποτα κακό ή πονηρό. Νορμάλ πράγματα. Δηλαδή. Ένα που θα βγούμε τώρα οι δυο μας για ποτό, να κανονίσουμε να βγούμε όλοι μαζί και τέτοια. Τίποτα το περίεργο, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι. Κάνεις σαν ήρθα το τέλος του κόσμου. Η Ειρήνη δεν είναι αυτό που φαίνεται. Είσαι υπερβολική. Σ' το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν την ξέρεις. Κρίνω από αυτά που βλέπω. Α, ναι. Και τι είδες δηλαδή, γιατί αυτό που φοράει δεν καλύπτει και πολλά πράγματα. Ρε μωρό μου, πραγματικά έτσι όπως συμπεριφέρεσαι είναι σαν να. Σαν να τι. Άστο, θα το καταστρέψω τη βραδιά να το συνεχίσουμε. Όχι, πες τι θέλεις να πεις, Θανάση. Αν δεν σε ήξερα, θα έλεγα ότι τη ζηλεύεις. Εντάξει. Κάτσε ρε, εσύ, περίμενε. Άσε μας, θέλω να πάω σπίτι. Ρε μωρό μου, δεν είπα ότι τη ζηλεύεις. Είπα ότι πάρα αν. Πολύ καλά την είπες. Περίμενε, να σου εξηγήσω. Θα σου στείλω εγώ τον. Άστο. Δεν ήθελα να τσακωθώ με την Κατερίνα, ούτε να μαλώσουμε και να θυμώσει. Δεν φταίω, δεν έκανα κάτι λάθος. Απλά συζητούσα με την Ειρήνη όσο την περίμενα για να φύγουμε. Σε πολλά πράγματα τη βρίσκω υπερβολική. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με την αδερφή της, αλλά πιστεύω ότι ίσως λίγο τη ζηλεύει. Η Κατερίνα επιστρέφει σπίτι εκνευρισμένη. Βλέπει την Ειρήνη στο σαλόνι και οι δύο αδελφές έρχονται ξανά σε αντιπαράθεση. Τι έγινε, γιατί γύρισες? Μπράβο, όχι, δεν έχεις, τα κατάφερες πάλι. Τι κατάφερα? Εσύ φταίς που μάλλον με το Θανάση. Εγώ? Τι φταίω εγώ, πέλα μου, αν εσύ έχεις πρόβλημα με τα γόρια σου. Ειρήνη, μη μου το παίζεις αυτό τώρα. Εγώ θα πληρώσω το τσακωμό σου τώρα. Τι φταίω που είσαι κομπλεξική? Γιατί με ζηλεύεις? Τι έκανα, λέει. Αυτό που άκουσες, γιατί με ζηλεύεις? Μάλλον εσύ ζηλεύεις, αδερφούλα, που είμαι πιο όμορφη και κάνεις σκηνές με το παραμικρό. Ναι, εγώ που ζηλεύω είναι το πρόβλημα. Όχι ότι ήσουν έτοιμη να ανέβεις από πάνω του. Κοίτα, αδερφούλα, το καταλαβαίνω. Ποιο πράγμα? Κι εγώ, αν είχα την εμφάνισή σου, έτσι, ένα ασφαλιστό ήμουν. Εντάξει, Ειρήνη, ίσως να είναι. Η Κατερίνα, θυμωμένη από την απαράδεκτη συμπεριφορά της αδελφής της και έχοντας τσακωθεί με το Θανάση που δεν μπορεί να την καταλάβει, πηγαίνει στη Μάγδα και της λέει τι συνέβη. Και εκείνος τι είπε? Ότι είμαι υπερβολική γιατί ζηλεύω την Ειρήνη. Τι λες, αντί να σου ζητήσει συγγνώμη, τι λέει και από πάνω ο Θανασάκης? Ναι, εντάξει, ο χαρακτήρας όμως η Ειρήνης είναι έτσι, ώστε να μπορεί να χειραγωγήσει πάνω εύκολα όποιον θέλει. Ναι, αλλά όχι να δικαιολογείς και τελείως τον Θανάση. Καλά, εντάξει, δεν το δικαιολογώ κιόλας. Απλά το δίνω κάποια ελαφρυντικά γιατί ξέρω την αδερφή μου. Ναι, αλλά να σου λέω ότι εσύ τη ζηλεύεις και από πάνω. Πρέπει να σε βλάκας για να μην δεις ότι δεν πάει κάτι καλά με την Ειρήνη. Δεν ξέρω τι να κάνω, ρε Μάγδα, αλήθεια. Εγώ λέω να μην κάνεις τίποτα, τουλάχιστον όχι ακόμα. Δηλαδή? Δηλαδή, μην δώσεις την ικανοποίηση στην Ειρήνη να χαλάσει τη σχέση σου με τον Θανάση για κάτι τόσο χαζό. Εγώ πιστεύω ο Θανάση δεν έκανε κάτι επίτηδες. Και εγώ αυτό πιστεύω. Εδώ πάντως μπορείς να μείνεις όσο θέλεις μέχρι να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα μέσα σου. Σε ευχαριστώ, ρε Μάγδα μου, αλλά όχι, θα πάω σπίτι. Δεν θέλω να δώσω την ικανοποίηση ότι μπορεί να με κάνει ό,τι θέλει. Καλά, κάτσε λίγο ακόμα και φύγεις αργότερα. Μπας έχει κοιμηθεί κι άλλη. Εντάξει. Αργότερα, και ενώ η Ειρήνη κάθεται και βλέπει τηλεόραση στον καναπέ, χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού. Θανάση, είσαι εντάξει? Ναι, Κατερίνα, πού είναι η Κατερίνα? Θέλω να τη δω. Κάτσε να ηρεμήσεις λίγο. Όχι, πρέπει να μιλήσω στην Κατερίνα. Δεν είναι εδώ. Έλα, κάθεσε. Τα έκανα χάλια. Δεν μας παρεξήγησε που καθόμασταν μαζί στον καναπέ. Δεν έκανα τίποτα κακό, αλλά σηκώθηκε και έφυγε. Δεν φταίς εσύ, Θανάση μου. Δεν ξέρω πώς φταίει, αλλά η ουσία είναι ότι νευρίασα. Και εσύ τι έκανες? Τίποτα, πήγα σε ένα μπαρ πιο κάτω. Είναι χαζή μου φαίνεται η Κατέρινα που δεν βλέπει τι καλό παιδί έχει δίπλα της. Δεν ξέρω πόσο καλό είμαι, αλλά η ουσία δεν ήθελα να την πληγώσω. Δεν φταίς εσύ, Θανάση μου. Απλά εννοώ ότι η Κατέρινα θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ευγνώμων που είχε ένα τέτοιον άντρα δίπλα της. Είσαι καλό και όμορφο παιδί, Θανάση μου. Τώρα, άμα δεν το βλέπει εκείνη, αυτή χάνει. Λες, ε? Λέω. Και δεν λέω ποτέ ψέματα εγώ. Λοιπόν, πάμε στο μπάνιο και έρχομαι. Αχ, ζαλίστηκα. Δεν πειράζει. Τι γίνεται εδώ? Σάκη, τι κάνεις εδώ? Δεν περίμενα να έρθεις. Σε ρώτησα κάτι, θα μου απαντήσεις να μην κοιτάς με αυτό ήχος. Τίποτα. Απλά ήθελα να δω πώς θα αντιδράσει ο Θανάσης άμα του τι πέσω. Μπαίνω μέσα στο σπίτι σου, με τα ίδια σου τα κλειδιά και σε βρίσκω αγκαλιά πάνω στον καναπέ με τον άλλο. Θες να μου εξηγήσεις? Τίποτα δεν έγινε. Απλά ήθελα να δω
πώς αντιδράσει ο Θανάσης και να που είχα δίκιο. Απέθεσα δεν τρέπεσαι καθόλου, μωρέ, τα αγόρια της αδερφής σου. Ακριβώς επειδή είναι τα αγόρια της αδερφής μου, ήθελα να βεβαιωθώ για το ποιόν του. Εσύ δεν τρέπεσαι καθόλου. Απαντάς την Κατερίνα με την ίδια την αδερφή. Σάκη. Τι σημαίνει. Τα πείτε εσείς, δεν τα πω εγώ. Θα τα πω εγώ. Μπήκαμε στο σπίτι και τους βρήκα κάλτσα πάνω στο καναπέ. Τι πράγμα. Αυτό που ακούς. Είναι αλήθεια. Όχι, Κατερίνα. Εγώ, Κατερίνα μου, για σένα το έκανα. Ήθελα να σου αποδείξω το άνθρωπο είναι. Δεν τρέπεσαι πια. Κατερίνα μου, δεν έγινε τίποτα. Πρέπει να με πιστέψεις. Εσύ γιατί είσαι εδώ πέρα. Για να τα ξαναβρούμε μετά το τελευταίο μας καυγά. Κατερίνα, μην τον πιστέψεις τον άνθρωπο. Διώξε τον, σε παρακαλώ. Είναι τι επηρεάζεις, μπορεί να κρίνει από μόνη της. Σάκη. Ειρήνη, σε παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω να ξαναδώ κανένα από τους δύο σας. Για μένα τελειώσατε. Μετά τις αποκαλύψεις, η Κατερίνα πήγε κατευθείαν στο σπίτι της φίλης της, έχοντας ανάγκη να μιλήσει σε έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται. Η Μάγδα, που στηρίζει πάντα την κολλητή της, προσπαθεί να την παρηγορήσει. Δεν αξίζει να στεναχωριέσαι για κανέναν από τους δύο. Μα νιώθω χαζή, ότι δεν αξίζει να με σέρετε και να με αγαπάει κανένας. Αυτό μην το ξαναπείς. Τι το θέλα κι εγώ να σου δικαιολογήσω τον Θανάση. Ίδιος είναι κι αυτός, όπως όλους τους άντρες. Ήρθες εσύ, εγώ το δικαιολόγησα. Ξέχνα τον αυτόν. Αλλά αυτή που έχει το μεγαλύτερο φταίξιμο είναι η Ειρήνη. Αυτό το ξέρω. Δεν ξαναπάς πίσω στο σπίτι, να είσαι μέσα σε αυτό το τοξικό περιβάλλον, θα μείνεις εδώ πέρα μαζί μου. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε Μάγδα μου. Έχουν περάσει 3 εβδομάδες από τα γεγονότα. Η Ειρήνη μένει μόνη της στο σπίτι και δεν έχει δει την Κατερίνα από τότε. Γυρίζοντας από τη δουλειά, την παίρνει τηλέφωνο η μητέρα της. Έλα, μαμά, τι κάνεις? Θα έρθει για εξετάσεις. Πότε? Ναι, θα της το πω. Εντάξει, θα σε περιμένουμε. Έλεγε. Έρχεται η μητέρα μου το χωριό αύριο για να κάνει εξετάσεις. Τι θα κάνω, τι θα της πω αν με ρωτήσει που είναι η Κατέρινα και γιατί δεν είναι σπίτι? Πρέπει οπωσδήποτε να την πάρω τηλέφωνο να της εξηγήσω την κατάσταση. Την επόμενη μέρα, η μητέρα των δύο κοριτσιών, η οποία αγνοεί πλήρως τις τελευταίες εξελίξεις, φτάνει στην Αθήνα, χαρούμενη που θα δει τις κόρες της. Τι κάνουν τα κορίτσια μου? Καλά είμαστε, μαμά, εσύ? Μια χαρά. Εξετάσεις ρουτίνας ήρθα να κάνω και να δω τι κάνετε. Τέλεια. Να σου φέρω κάτι να πιείς? Όχι, καλέ, δεν χρειάζεται, μα είναι, θα πάρω μόνη μου. Τι, ευγένειες μεταξύ μας? Πώς το ταξίδι, μαμά? Ω, μια χαρά, μια χαρά. Όλα καλά. Ελάτε να δείτε τι σας έφερα. Όλα φρέσκα από το χωριό, θα τα μαγειρέψουμε μαζί όπως παλιά. Τέλεια. Αχ, κοριτσάκια μου, καιρό είχαμε. Ναι, μα χαίρομαι πάρα πολύ που σε ξαναβλέπουμε. Μας έλειψες. Βέβαια, μην χάσει την ευκαιρία η Ειρήνη να παίζει τέτοιο θέατρο. Η υποκρισία της όλο το μεγαλείο της. Δεν μπορώ να τη βλέπω τόσο ψεύτικη. Και πόσο με νευριάζει να με παίρνει αγκαλιά σε ένα δεν θέλω. Εντάξει, είπαμε, μην στεναχωρήσουμε και τη μαμά, αλλά όχι το τέτοιο μεγάλο θέατρο. Η Φρόσο χαιρείται κάθε στιγμή με τις κόρες της που τόσο τις έχουν λείψει. Εκείνες καταφέρνουν με μαϊστρία να κρύψουν από τη μητέρα τους τι πραγματικά συμβαίνει, αν και τα βλέμματα μεταξύ τους προδίδουν την αμηχανία τους. Το ίδιο βράδυ, και ενώ η Φρόσο έχει ξαπλώσει στον ξενώνα της Κατερίνας, οι δύο αδερφές βρίσκονται στην κρεβατοκάμαρα της Ειρήνης. Και οι δύο ξέρουν ότι, όσο δύσκολο κι αν τους είναι, πρέπει να κοιμηθούν μαζί στο ίδιο δωμάτιο για χάρη της μητέρας τους. Κοιμήθηκε η μαμά. Ωραία. Να σου πω, μπορείς να με ξανακήξεις. Κατατάει γελίο. Σιγά μου, πώς κάνεις έτσι? Ναι, αμέσως άρχισες τις αγκαλιές και τα φιλιά. Είσαι πολύ ψεύτρα, το ξέρεις. Είσαι υπερβολική. Μια παρεξήγηση έγινε. Ναι, μπράβο. Είμαι υπερβολική, ναι. Τώρα πού πας? Πάω να κοιμηθώ στον καναπέ. Ξέχνα το. Θα ξυπνήσει η μαμά το πρωί και θα το καταλάβει. Πρέπει να κοιμηθείς μαζί μου. Υπερβολική και μυγιάγιχτη η Κατερίνα, όπως πάντα. Δεν μπορεί να κρατάει τόσο καιρό μια παρεξήγηση. Δηλαδή τώρα τι έκανα? Απλά θέλω τη μαμά μας χαρούμενη και την πήρα μια αγκαλιά. Σιγά. Καλημέρα, μαμά. Καλημέρα, κορίτσι μου. Είναι έτοιμο το πρωινό. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Αχ, τι ωραία που μυρίζει, μαμά. Ευχαριστούμε. Αχ, να είσαι καλά, αγάπη μου. Πώς κοιμήθηκατε?
Τέλεια. Είχα και πολύ καιρό να κοιμηθώ με την αδερφούλα μου και μου είχε λείψει. Έτσι, μπράβο, έτσι θέλω να σας βλέπω, αγαπημένες. Πάω να πάρω την τσάντα μου, εγώ να ετοιμάζομαι. Μπορείς να σταματήσεις να το παίζεις, αγαπημένη αδερφή. Εγώ φταίω που είσαι τόσο μίζερη. Τουλάχιστον δεν είμαι διπρόσωπη σαν εσένα. Εγώ είμαι έτοιμη, φεύγω. Κάτσε, μαμά, θα σε πάω εγώ με το αυτοκίνητο. Δεν έχεις δουλειά. Δεν με πειράζει να αργήσω και λίγο για τη μανούλα μου, δεν χάλασε και ο κόσμος. Εντάξει. Άντε, γεια σου, κορίτσι μου. Γεια σου, μαμά. Γεια σου, αδερφούλα. Δεν πειράζει να αργήσω λίγο για τη μανούλα μου. Δεν μας παράτας, ρε Ειρήνη. Λίγο αργότερα, η Κατερίνα συναντάει στο πάρκο τη φίλη της για να μιλήσουν σχετικά με την κατάσταση που βιώνει εκείνη στο σπίτι. Δεν μπορείς να φαντάσεις το μέγεθος της υποκρισίας Ειρήνης. Μπροστά στη μαμά μας όλες τα μέλια και τις αγάπες. Δεν το πιστεύω, τόσο πολύ ρε εσύ. Ναι, άσε. Έχω ξενερώσει απίστευτα. Και για πώς θα κρατήσεις αυτό? Ξέρω εγώ, μέχρι να φύγει η μαμά μας, πιστεύω. Δηλαδή μέχρι πότε? Δεν ξέρω, ελπίζω σύντομα. Πραγματικά τη λυπάμαι την Κατερίνα. Η αδερφή της φέρθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Και τώρα πρέπει να το παίζει ότι είναι και αγαπημένες. Ελπίζω να τελειώσει σύντομα το βασανιστήριο της φίλης μου. Η Κατερίνα επιστρέφει από τη βόλτα της και βρίσκει την Ειρήνη και τη Φρόσο να βλέπουν τηλεόραση. Όταν η Ειρήνη βλέπει την Κατερίνα, γίνεται πιο διαχειτική με τη μητέρα τους. Η Κατερίνα αγνοεί τη συμπεριφορά της αδερφής της, καθώς θέλει να μάθει τι έγινε με τις ιατρικές εξετάσεις της Φρόσος. Μανώλα, πώς πήγαν οι εξετάσεις? Όλα καλά, κορίτσι μου. Είμαι γερή σαν ταύρος, είπαν οι γιατροί. Χαίρομαι. Κι εγώ. Θα με πας αύριο στο κτέλ για το λεωφορείο ή μάλλον να είσαι καλύτερα. Θα πάρω ταξί να μην σε καθυστερώ από τις δουλειές σου. Μανώλα μου, και δεν μένεις λίγο ακόμα να σε φορτάσουμε. Πού να μείνω, αφού ο πατέρας σας δεν μπορεί μόνος του. Ξέρετε πώς κάνει. Τέλος πάντων, θα ανεβείτε εσείς στις γιορτές. Εννοείται. Όχι όπως πέρυσι που δεν ήρθατε. Κατερινιό. Ναι. Δεν το συζητώ, θα έρθουμε και θα κάνουμε Χριστούγεννα όλοι μαζί. Χάρηκα πολύ που είδα τα κορίτσια μου, έστω και για λίγο. Δεν έρχονται και πολύ συχνά στο χωριό. Αν και έχω την εντύπωση ότι κάτι συμβαίνει. Την Κατερίνα μου δεν την είδα καλά. Η Ειρήνη βλέπει ότι η αδερφή της έχει θυμώσει για τα καλά και καταλαβαίνει ότι αυτή τη φορά δεν μπορεί να τη χειραγωγήσει εύκολα όπως συνέβαινε πάντα στη σχέση τους. Φοβούμενη πως η Κατερίνα θα πει στη μητέρα τους για τη συμπεριφορά της, κάνει μια προσπάθεια προσέγγισης. Βρε Κατερίνα μου, έτσι αμίλητη θα είσαι τώρα? Δεν έχω κάτι να σου πω. Ό,τι έκανα για το καλό σου το έκανα. Δεν είναι άνθρωπος για σένα αυτός, το είπα. Και είπε να του την πέσεις. Δεν του την έπεσα, αυτός είναι λιγούρης. Μόλις με είδε, του τρέξαν τα σάλια και στα άλλαγα. Να πω ότι δεν στα άλλαγα. Ειρήνη μου, το μόνο που δέχομαι είναι να παίζουμε το αγαπημένο στο θεατράκι μπροστά στους γονείς μας. Αλλιώς για μένα έχει τελειώσει. Δεν μπορώ να ξεπεράσω αυτό που μου έκανε η Ειρήνη. Δεν λέω, αδερφή μου είναι, δεν θέλω το κακό της, αλλά δεν θέλω να ξανά έχω καμία σχέση μαζί της. Μόνο μπροστά στους γονείς μας και αυτό πολύ είναι. Το επόμενο πρωί, η Φρόσο που έχει αντιληφθεί ότι κάτι τρέχει μεταξύ των κοριτσιών της, πριν την αναχώρησή της για το χωριό, της πιέζει να της πουν τι έχει συμβεί και να το λύσουν. Έρχεται το ταξί και πρέπει να κατέβω. Αλλά θα μου πείτε τι συμβαίνει. Τίποτα δεν συμβαίνει με μανούλα μου. Τι να συμβαίνει? Πώς τίποτα? Εγώ σας γέννησα. Ακούω. Εντάξει, δεν ήθελα να σου πω τίποτα για να μην σε στεναχωρήσω. Αλλά η Κατερίνα έχει παρεξηγηθεί μαζί μου και δεν μου μιλάει. Γιατί? Κοίτα, εγώ προσπάθησα να την προστατέψω από κάποιον που δεν τη φέρονταν καλά και εκείνη πιστεύω ότι ζηλεύω. Κατερίνα, τι είναι αυτά που ακούω? Μαμά, όταν η Ειρήνη λέει ότι προσπάθησε να με προστατεύσει, εννοεί ότι την έπεισε το αγόρι μου. Μπήκα σπίτι και του βρήκα εδώ πέρα αγκαλιά. Ειρήνη, τι είναι αυτά? Είναι δυνατόν να πιστεύεις κάτι τέτοιο? Μα πώς, τρελή είναι, έτσι τα έβγαλε από μόνη της, αφού λέω ότι σας βρήκε αγκαλιά. Βέβαια, ποιον θα πιστέψεις, το χαϊδεμένο σου θα πιστέψεις. Ποιο χαϊδεμένο μου, κορίτσι μου? Είναι δυνατόν? Εγώ δεν ξεχώρισα ποτέ σας καμία. Όχι και ποτέ, όχι και ποτέ, πάντα με εκείνη ασχολείσαι. Ειρήνη, δεν ξέρω πια τι άλλο να κάνω μαζί σου. Από μικρή πάντα τη ζήλευες. Ίσα ίσα που εγώ γι' αυτό το λόγο έδωνα μεγαλύτερη προσοχή σε σένα. Αλλά ό,τι και να κάνω, βλέπω ότι δεν ωφελεί. Είδες, Ειρήνη, ποιο είναι το κακό μαθημένο τώρα? Ποιο παίρνει την περισσότερη προσοχή? Κατερίνα, κι εσύ μάθε να λειτουργείς αλλιώς. Όταν συμβαίνει κάτι, θα μιλάς, θα διεκδικείς. Εγώ νόμιζα ότι όταν θα μείνετε μαζί θα μονιάσετε. Αλλά από ό,τι βλέπω, δεν γίνεται τίποτα. Τι να πω. Καλύτερα αν είναι να τσακώνονται, να ζουν χωριστά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Εμένα παιδιά μου είναι και δεν θέλω να τα.
για μεταπτυχιακό,